Πάμε στην κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη, υποψήφια βουλευτή του Νότιου Τομέα της Β' Αθηνών, με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας, κυρία Γκελεστάθη. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς πάει ο αγώνας? Πάει καλά. Ναι. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, εδώ προχωράμε. Δύσκολο ψηφοδέλτιο και ο Νότιος Τομέας, μεγάλη περιφέρεια επίσης και ο Νότιος Τομέας. Είναι η μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της Ελλάδας. Θέλουμε να μας περιγράψετε μία μέρα σας, σε πόσες επαφές κάνετε, σε πόσα γραφεία πάτε, συναντήσεις, σπίτια. Θα κάνουμε όλα αυτά που είπατε, πολλά σπίτια, πολλές συναντήσεις και σε καφενεία, πολλές επισκέψεις σε χώρους εργασίας, πολλά ραντεβού με πολίτες. Τι σας λένε εκεί? Πολύ επικοινωνία. Αυτό πρέπει να ξέρετε, για να εισπράτετε και τα προβλήματα. Δεν μπορεί να διαμορφώσει κανείς αντίληψη της κατάστασης αν δεν είναι στους δρόμους και στους χώρους εργασίας και έξω. Από τα κομματικά γραφεία αφιψηλού δεν ασκείται πολιτική. Σωστά. Εσείς έχετε και ασχοληθεί και με τα θέματα ασφάλειας και στο κόμμα σας. Έχει προβλήματα ασφάλειας ο Νότιος Τομέας. Πώς θα γίνει η διαχείριση αν η Νέα Δημοκρατία κερδίσει και πάλι τις εκλογές? Θα αυξήσετε τα μέτρα ασφάλειας? Έχετε επίσης και αρκετές αυθαιρεσίες από μαγαζιά που και εδώ μπαίνουν μέσα στη θάλασσα. Κοιτάξτε, το θέμα της ασφάλειας είναι ένα τεράστιο θέμα. Μπορώ να το συζητάμε για ώρες. Προφανώς, αν με ρωτάτε αν είμαι ικανοποιημένη από τα επίπεδα ασφάλειας αυτή τη στιγμή στο νότιο τομέα και γενικώς όλη την επικράτεια, θα σας πω ότι δεν είμαι ακόμα ικανοποιημένη. Δεν έχουμε φτάσει εκεί που θα θέλαμε να φτάσουμε, γιατί και εμείς προεκλογικά τον πύχη τον βάλαμε πολύ ψηλά. Προφανώς μέτρο σύγκρισής μας δεν είναι η χαόδης κατάσταση που επικρατούσε επί ΣΥΡΙΖΑ. Σε σχέση με το χάος που παραλάβαμε, έχουμε κάνει άλματα προόδου και στο ζήτημα της ασφάλειας. Αλλά σίγουρα δεν είμαστε ακόμα εκεί που θα θέλαμε να είμαστε. Τώρα, για παράδειγμα, αναφερθήκατε στα ζητήματα ασφάλειας του νοτίου τομέα. Και στο νότιο τομέα, σε όλο το υπόλοιπο λεκανοπέδιο, τις προηγούμενες περίπου 30 μέρες κατανεμήθηκαν 600 νέοι αστυνομικοί στα αστυνομικά τμήματα, οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει υπηρεσία και οι οποίοι έχουν δώσει ένα μεγάλο οξυγόνο στα αστυνομικά τμήματα του λεκανοπεδίου. Έτσι, όλα τα τμήματα πλέον μπορούν να βγάζουν ακόμα περισσότερες περιπολίες έξω. Επίσης, αυτό ισχύει για όλη την επικράτεια. Το γεγονός ότι ψηφιοποιήθηκαν διαδικασίες, όπως μάλλον το γεγονός ότι βγήκαν διαδικασίες από τα αστυνομικά τμήματα ψηφιοποιούμενες ή μεταφερόμενες σε άλλες υπηρεσίες όπως τα ΚΕΠ, όπως για παράδειγμα το γνωστό. Ναι, βοήθησε στο να απελευθερωθούν πάρα πολύ στο να απελευθερωθούν εργατοώρες από τους αστυνομικούς, οι οποίοι μπορούν πλέον να αφοσιωθούν στα καθήκοντά τους. Πάντως, και εσείς καταλαβαίνετε ότι πρέπει ο πολίτης να βλέπει πιο πολύ τον αστυνομικό. Αυτό μας λέτε. Το έχει ανάγκη αυτό, να το βλέπει να κάνει περιοπολία. Προφανώς και δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο ασφάλειας, ούτε θεωρούμε ότι έχουμε μηδενίσει τα ποσοστά της εγκληματικότητας. Καλά, είμαστε ευτυχείς με την κατάσταση. Προφανώς έχουν πάρα πολλά βήματα ακόμη να γίνουν. Έχουν γίνει όμως πάρα πολλά βήματα σε σχέση με αυτό που ίσχυε 4 χρόνια πριν. Κυρία Γκελεστάθη, να σας κάνουμε και ένα πολιτικό ερώτημα και να κλείσουμε με αυτό. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για θέτει το δίλημα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συμπάχαλο. Με αφορμή και την τελευταία θέση του κυρίου Βαρουφάκη, η οποία αναλύεται και αφορά τη Δήμητρα.
αυτό σας το μεταφέρουν οι πολίτες ή απλώς είναι μια συζήτηση που την κάνουμε εμείς μεταξύ μας? Δήμητρα, είναι ένα, περίπου να υπάρχει ένα ευρώ για το εξωτερικό, αλλά στο εσωτερικό να πληρώνουμε με τις μονάδες της Δήμητρας. Ένα ψηφιακό νόμισμα δηλαδή στην ουσία. Οι πολίτες, και μήπως έχει αυταρέσκεια και αυτό που λέτε, δηλαδή λέει κάτι τώρα ο κύριος Βαρουφάκης, αλλά μήπως το λέει για να το πει. Εντάξει, δηλαδή προεκλογικά λέμε παρόλες απλώς για να τις πούμε, δεν υποτίθεται ότι ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμά μας για την επόμενη μέρα, δηλαδή η προεκλογική περίοδος είναι κάτι αστείο που λέμε ό,τι να είναι. Προφανώς και οι πολίτες παρακολουθούν τη συζήτηση αυτή και προφανώς και προβληματίζονται και προφανώς και ξαναθυμούνται και μέρες του 2015 και τις ξαναθυμούνται με ζόφο. Λοιπόν, όλα αυτά που ακούμε είναι τρέλες, οι οποίες δεν πρέπει να μας ξαναθυμούν σε αυτή τη ζωή. Τα ζήσαμε μία φορά και δεν πρέπει να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να τα ξαναζήσουμε. Μάλιστα. Όταν ακούμε από τον κύριο Τσίπρα ότι τη μία για κυβέρνηση νικητών, την άλλη για κυβέρνηση ηττημένων, την άλλη για κυβέρνηση ανοχής, όταν σε όλο αυτό το πλάνο περιλαμβάνει το Πασόκ και τον κύριο Βαρουφάκη, δεν πρέπει να ακούσουμε τι έχει να πει ο κύριος Βαρουφάκης και το Πασόκ για τα προγράμματά τους? Δεν πρέπει να ξέρουμε αυτή η προοδευτική σύνθεση της προοδευτικής διακυβέρνησης όπως την εννοεί ο κύριος Τσίπρας, τι ακριβώς θα προμηνεί? Δεν μας ενδιαφέρει τι εννοεί ο κύριος Βαρουφάκης με τη Δήμητρα και ποια θα είναι. Δεν πρέπει να μας πει τι ισοτιμία θα έχει Δήμητρα με το ευρώ και πώς το εννοεί όλο αυτό. Μάλιστα. Τι, όλες αυτές οι τρέλες δεν πρέπει να καταλάβουμε τι είναι? Μάλιστα. Και δεν έχει καμία αυταρέσκεια εν τέλει αυτό που λέμε ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας εν τέλει ισοδυναμεί με αυτοδυναμία της Ελλάδας όταν ακούμε όλες αυτές τις παλαβομάρες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυριακοστάθη. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλημέρα σας.